Γιατί δεν κερδίζουν τα αριστερά κόμματα από την κρίση? Για το ζήτημα αυτό μίλησε σε εκδήλωση στην Κατερίνη με θέμα η σημερινή κρίση και το πρόβλημα της εξουσίας ο αναλυτής και επιστημονικός σύμβουλος της VPRC, κύριος Χριστόφορος Βερναρδάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κόμματα της αριστεράς επωφελούνται με την έννοια της σημαντικά ανωδικής τάσης των εκλογικών τους ποσοστών, ωστόσο δεν είναι σε θέση να μετουσιώσουν μια πολιτική κυβερνητική λύση για τη διέξοδο από τη σημερινή κατάσταση. Κυρία αίτια, κατά τη γνώμη του, είναι ο πολυκερματισμός της αριστεράς και κατ' επέκταση το γεγονός ότι οι δυνάμεις που τη συγκροτούν δεν δηλώνουν στην πράξη παρούσες να αναλάβουν την ευθύνη για την προστασία των λαϊκών στρωμάτων. Είναι μια ιστορική ευκαιρία, όχι δημοσκοπικά, ούτε εκλογικά. Έτσι. Είναι μια ιστορική ευκαιρία να αλλάξουμε και την Ελλάδα, να αλλάξουμε όμως και την Ευρώπη. Και μην υποτιμούμε, αν θέλετε, τις δυναμικές που μπορεί να ξεπηδήσουν πια σε ένα ευρύτερο, σε διεθνές πεδίο, από μια κυβέρνηση στην Ελλάδα η οποία θα αναλάμβανε να κάνει τα απολύτως στοιχειώδη, δηλαδή να υπερασπίσει το λαϊκό εισόδημα, έτσι, να βάλει ένα φρένο σε αυτή την φρενίτιδα, ας πούμε, των αντιλαϊκών και αντιεργατικών, ας πούμε, νόμων που αλλάζουν ριζικά πια τους όρους ζωής, να σταματήσει την ασυδοσία των τραπεζών και να φορολογήσει το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό δηλαδή που πια είναι τόσο αυτονόητο, αν θέλετε, τόσο αυτονόητο που μέχρι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απορεί γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν φορολογούνται. Δηλαδή έχουμε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Έτσι. Οι επιδράσεις που θα υπήρχαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν καταλυτικές. Είναι σαφές ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο θα είχαμε τεράστια ανατροπές, ας πούμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, ακόμα και στη Γερμανία. Θα είχαμε τεράστιες ριζικές κοινωνικές ανατροπές, ανατροπές στους πολιτικούς σχετισμούς, ανατροπές στο πεδίο των κοινωνικών κινημάτων. Ας κάνουμε μια άσκηση. Ας πάμε ένα χρόνο πίσω στις δημοτικές περιφερειακές εκλογές. Έτσι. Και ας σκεφτούμε το εξής. Εάν η αριστερά είχε την οριμότητα και την πολιτική γραμμή να δημιουργήσει ένα μαζικό μέτωπο παρέμβασης στις δομές της τοπικής εξουσίας, τι θα είχε συμβεί? Θα είχε συμβεί το εξής. Θα είχε κερδίσει τουλάχιστον 250 δήμους καλλικρατικούς και ίσως 3 με 4 περιφέρειες. Είναι άχρηστο αυτό? Εγώ πιστεύω πως όχι. Διότι αν είχαμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε, ας πούμε, 250 δήμους, θα μπορούσε σήμερα πάρα πολύ απλά να γενικεύσει ένα κίνημα μαζικής αλλά σοβαρής ανυπακοής απέναντι στα χαράτσια της ΔΕΗ για την ακίνητη περιουσία των λαϊκών στρωμάτων. Θα μπορούσες να ακυρώσεις πληστηριασμούς ακίνητης περιουσίας απέναντι στις τράπεζες. Θα μπορούσες να δημιουργήσεις δομές κοινωνικής υποδοχής, ας πούμε, των φτωχών που στις πόλεις, ειδικά στην Αθήνα, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ στην Κατερίνη, αλλά ειδικά στην Αθήνα η κατάσταση θυμίζει σε πολλές περιπτώσεις τη δεκαετία του 40. Έτσι. Γενικευμένη φτώχεια στους δρόμους, ας πούμε, και ανθρώπους οι οποίοι επαιτούν να αγοράσουν ένα σάντουιτς από το Everest. Και ντύνονται κανονικά, είναι ντυμένοι κανονικά. Έτσι είναι, δεν είναι ρακένδυτοι φτωχοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ντυμένοι όπως είμαστε εμείς εδώ και σε παρακαλάνε με όλη τη σοβαρότητα, ηλικιωμένοι, μεσήλικες, νέα παιδιά, ας πούμε, να τους δώσεις ένα ευρώ για να αγοράσουν ένα σάντουιτς από το Everest στην πλατεία Κορονακίου. Λοιπόν, θα είχαμε λοιπόν ένα εργαλείο στα χέρια μας για να ασκήσουμε μια σοβαρή πολιτική παρέμβαση η οποία θα ήταν, αν θέλετε, ένα υβρίδιο, αν θέλετε, και μιας διαδικής εξουσίας. Τι μπορείς να κάνεις όταν έχεις εσύ πια το εργαλείο στα χέρια σου? Τι μπορείς να κάνεις όταν έχεις εσύ την τοπική εξουσία, το τοπικό κράτος στα χέρια σου? Πώς μπορείς να ακυρώσεις, πώς μπορείς να δημιουργήσεις μηχανισμούς εθελοντισμού από τα κάτω, προσπάθειας, ας πούμε, να αναπληρώσεις το κοινωνικό κράτος, το οποίο το κεντρικό κράτος αρχίζει και το αμφισβητεί ή το αποδομεί? Πώς μπορείς να προστατεύσεις τα ολοήμερα σχολεία, πώς μπορείς να προστατεύσεις την εργασία των κοινωνικών λειτουργών στα χιλιάδες ορφανοτροφεία ή στα ιδρύματα που τα παιδάκια τα κακοποιημένα αυτή τη στιγμή είναι εντελώς ανυπεράσπιστα, διότι δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των συμβασιούχων κοριτσιών που πηγαίνανε εκεί και τους λέγανε μια καλή κουβέντα, τέλος πάντων. Ο κύριος Χριστόφορος Βερναρδάκης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο αντικείμενο Πολιτική Ανάλυση, Κόμματα και Πολιτική Συμπεριφορά.